φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερήμια. Φεύγω αλλά πρόσεξε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς. Το ζούμε όμορφα με τη Μαρία Δημητρέλη. Έφτασε στη Μεγαλόνισο. Θα με βρει. Η Μαρία με έστειλε εδώ για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο. Σαν μαχαιριά. Λίγο καιρό πριν, ένας αγαπημένος καλλιτέχνης μας μίλησε μαζί μου στο zoomeomorpha.gr. Στην καρδιά, σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλάμα. Σήμερα, ο Μάνος Μακρόπουλος μας υποδέχεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Φορτίο νυχτερινό για το κενό. Γεμίσει η ζωή μου βράδια, αξιμερώτα. Δεν αντέχει η καρδιά μου τέτοιο ερώτα. Πόσα χρόνια στη νύχτα? Από το 2006 ξεκίνησα μέχρι τώρα και νομίζω ότι είναι ασταμάτητα. Δουλεύω σχεδόν συνέχεια. Κάθε μέρα? Κάθε μέρα όχι. Κάθε μέρα δεν τα πρόλαβα εγώ αυτά. Δουλεύουμε τέσσερις φορές τη βδομάδα ανάλογα. Κοίτα, επειδή σε παρακολουθώ πάρα πολύ στα social media και το ξέρεις, έχουν υπάρξει εβδομάδες που δουλεύεις ασταμάτητα κάθε βράδυ σε άλλο μαγαζί. Θέλω να μου πεις αυτό το πράγμα. Σου στερεί κάτι από τη δική σου καθημερινότητα το να δουλεύεις νύχτα? Κοίταξε να δεις. Πριν χρόνια όταν ξεκίνησα, επειδή δούλευα και πιο πολύ, ήμουνα και λίγο πιο μικρός και δεν είχα λίγο ιδέα τι γίνεται, μου στερούσε γιατί κοιμόμουν πολλές ώρες. Ξυπνόμουν 4 ώρα το απόγευμα, ας πούμε, και μου στερούσε πολλά πράγματα, νομίζω. Τα τελευταία χρόνια όμως, επειδή δεν θέλω να χάνω τη μέρα μου, γιατί μου αρέσει η μέρα, προσπαθώ να σηκώνομαι πιο νωρίς ώστε να κάνω και πράγματα την ημέρα. Να βλέπω τους φίλους μου, διάφορα. Τσιγάρο ανάβω και η σκέψη ξεκινά τις αναμνήσεις. Απ' τα μάτια να περνά δίπλα μου κάθεται και πάλι μοναξιά ρίχνει ένα βλέμμα και γελά ηρωνικά. Τσιγάρο ανάβω, πάλι φεύγει το μυαλό και η μορφή σου να γεννιέται στον καπνό κι εγώ μονάχος μου να εξακολουθώ να βρω τη δύναμη να μη σ' ακολουθώ. Από όσο ξέρω έλειπες στο εξωτερικό, για πόσο χρονικό διάστημα? Έλειπα, έχω κάνει 2 τρίμηνα, Ισραήλ. Δούλευα εκεί πέρα, οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι σχεδόν όπως είμαστε εμείς, ακούνε τα ίδια τραγούδια με εμάς και νομίζω ότι έχουμε πάνω κάτω την ίδια κουλτούρα. Οπότε δεν είχες να κάνεις μόνο με Έλληνες του εξωτερικού? Δεν είχα να κάνω καθόλου με Έλληνες. Okay. Εκεί πέρα που ήμουν δεν είχα να κάνω καθόλου με Έλληνες. Αλλά επειδή ξέρουν τη μουσική μας από Καζαντζίδη μέχρι και τον Παντελή τον Παντελίδη, νομίζω ότι ήταν σαν να ήμουν στην Ελλάδα. Οπότε ο κόσμος εκεί αγκαλιάζει πολύ το ελληνικό τραγούδι, έτσι? Νομίζω ότι τα αγκαλιάζει λίγο πιο πολύ από ότι εδώ. Απίστευτο. Ναι. Απίστευτο. Απίστευτο. Μία συνεργασία που θα ήθελες πάρα πολύ να κάνεις. Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης έτσι που του έχεις ιδιαίτερη αδυναμία και θα ήθελες πάρα πολύ να τραγουδήσεις μαζί του? Είναι πολλές οι συνεργασίες που θα ήθελα να κάνω. Αυτή που μου έρχεται στο μυαλό έτσι σαν πρώτη σκέψη είναι ο Βασίλης ο Καράς. Τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν καλλιτέχνης. Η πορεία του μ' αρέσει. Τα τραγούδια που έχει μου αρέσουν.
και νομίζω σε όλο τον κόσμο. Πάρτο αποφάσει, εμείς οι δυο δεν ζούμε. Κάτω απ' την ίδια στέγη δεν μπορούμε. Τράβα το δρόμο τώρα το δικό σου. Μπορείς να με αποκαλείς εχθρός σου. Μάνο, θυμάσαι τον εαυτό σου όταν ήσουν μικρός να πίστευες ότι θα μπορούσες να κάνεις ένα τέτοιο επάγγελμα? Να γίνεις επαγγελματίας, τραγουδιστής. Ναι. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι από τότε που άρχισα να καταλαβαίνω, πιστεύω ότι ήμουν σίγουρος ότι θα κάνω ένα τέτοιο επάγγελμα. Ότι θα κάνω αυτό το επάγγελμα, μάλλον. Είναι δεν πάρα ξέρω πολύ γιατί. Δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να σου πω τι και πώς, αλλά το πίστευα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Τώρα ήταν ένστικτο, ήταν δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή πάντως. Η πρώτη σου εμπειρία πάνω σε πίστα? Η πρώτη μου εμπειρία πάνω σε πίστα. Κάπου στο 2005 με 6, ναι. Στο πρώτο μαγαζί που πήγα. Ήταν και μεγάλο κιόλας. Και θυμάμαι και βγαίνω πάνω και βλέπω από κάτω τον κόσμο και όλα αυτά. Και νομίζω ότι μου κοπήκαν τα πόδια. Ήταν λίγο τρομακτικό, αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πήγαν όλα καλά όμως. Η σιωπή φωνάζει ότι δεν σε νοιάζει. Η καρδιά μου σπάζει, όλη κομματιάζομαι. Αν γύριζες το χρόνο πίσω, από τότε που ξεκίνησες, θα άλλαζες κάτι? Πιστεύεις ότι έχεις κάνει κάποια λάθος βήματα? Κοίταξε να δεις, όλοι έχουμε κάνει λάθος βήματα στις δουλειές που είμαστε. Δεν θα άλλαζα τίποτα, γιατί νομίζω ότι από τα λάθη μας γινόμαστε πιο καλοί, μαθαίνουμε, παθαίνουμε και προχωράμε. Οπότε νομίζω ότι δεν θα άλλαζα κάτι, όχι. Ο Μάνος Μακρόπουλος με 4 λέξεις, ποιος είναι? Αυτό είναι τώρα πολύ δύσκολο που μου λέει. Ναι, είναι πολύ δύσκολο. Σκέψου το. Με 4 λέξεις, πολλές είναι. Λοιπόν, ονειροπόλος, πεισματάρης, εγωιστής και όσο μπορώ θετικός άνθρωπος. Mm-hmm. Θετική ενέργεια. Θετική ενέργεια. Σε κάλυψα? Πολύ. Χαίρομαι. Απόλυτα. Χαίρομαι. Έχω έναν πόλεμο ανοιχτό με τον ίδιο μου τον εαυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την όμορφη φιλοξενία. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι να μας ξανάρθετε. Θα σας ξανάρθουμε σίγουρα. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Να σας ξαναδούμε στα μέρη μας. Μάνο, σου εύχομαι από καρδιά στα καλύτερα. Και σε σένα. Και σε σένα. Η καρδιά σαν το αίμα που κύλησε βαθιά, σαν μαχαιριά, μια ανάσα που κόβεται στα στήθη σου ξανά, σαν τη σκιά.